Στον δρόμο βγήκαν γιατροί, νοσηλευτές και εργαζόμενοι στα νοσοκομεία διαμαρτυρόμενοι για τις συνθήκες που επικρατούν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Υποστελεχωμένα νοσοκομεία υπερεφημερεύσεις γιατρών με αιχμή του δόρατο στη λειτουργία των απογευματινών χειρουργείων επιπληρωμή. Υπάρχουν ασθενείς που μπορεί να περιμένουν ακόμα και 12 ώρες για να βρεθεί κρεβάτι να νοσηλευτούν. Έχουμε πάρα πολλές ελλείψεις σε προσωπικό όλων των ειδικοτήτων. Δουλεύοντας ακόμα σε κάθε γενική πολλές φορές και 36 ώρες συνεχόμενα, ειδικά οι γιατροί, πώς θα βγει πάνω σε αυτό τα απογευματινά επιπληρωμή χειρουργία, ενώ είναι εξοντωμένο το προσωπικό. Με το 40% των χειρουργικών αιθουσών στα νοσοκομεία της χώρας να είναι κλειστές εξαιτίας της έλλειψης προσωπικού, οι υγειονομικοί αναρωτιούνται με ποιους αναισθησιολόγους και σε ποια χειρουργικά τραπέζια θα γίνουν αυτές οι επεμβάσεις. Στο Αττικό νοσοκομείο, που είμαι εγώ, έχουμε 14 χειρουργικές αίθουσες και αυτή τη στιγμή λειτουργούν οι 7. Λόγω έλλειψη νοσηλευτικού βοηθητικού και αναισθησιολόγων. Όταν υπάρχει αναλογία νοσηλευτή προς ασθενή και είναι ένας ή δύο νοσηλευτές για 35-40 ασθενείς, άρα καταλαβαίνετε ότι οι συνθήκες εργασίας και οι συνθήκες νοσηλείας που προσφέρουμε είναι επισφαλείς. Προτείνουν προσλήψεις ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού με επιπλέον κίνητρα ώστε να αυξηθούν τα δωρεάν πρωινά χειρουργεία. Να προσλάβει προσωπικό να λειτουργήσουν οι κλειστές χειρουργικές αίθουσες του νοσοκομείου και να χειρουργηθούν οι άνθρωποι αυτοί. Το θριάσιο νοσοκομείο είναι 1.400 ασθενείς σε λίστα αναμονής. Το 53% των περιστατικών της λίστας αναμονής που περιμένουν να χειρουργηθούν πάνω από ένα χρόνο καταγράφεται στη Βόρεια Ελλάδα. Ωστόσο, μεγαλύτερο από το αναμενόμενο φαίνεται ότι είναι το ενδιαφέρον που έχουν εκδηλώσει οι κλινικές για τα απογευματινά χειρουργεία σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας. Είναι πολύ περισσότερες οι κλινικές που έχουν ήδη επικοινωνήσει με το Υπουργείο Υγείας και έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον στη Θεσσαλονίκη. Ξέρουμε ήδη το νοσοκομείο Παπαγεωργίου θα συμμετάσχει στα απογευματινά χειρουργεία. Έχει σημασία αυτό, το νοσοκομείο Παπαγεωργίου έχει τις μεγαλύτερες αναμονές στη χώρα. Για την ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, σήμερα υπεγράφει προκήρυξη 2.145 θέσεων μόνιμου προσωπικού στα νοσοκομεία και στους φορείς του Υπουργείου Υγείας.